Έχω ένα πολύ σοβαρό μήνυμα το οποίο θέλω να σου διαβάσω. Διαβάσε το. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα μπορεί να πεις ό,τι θέλεις. Ναι. Λοιπόν. Σήμερα, ναι. Ναι. Είναι μεγάλο το μήνυμα. Άμα... Είναι από τον αντιδήμαρχο Καστοριά, κύριο Δημήτρη Καπρί. Καπρί. Ναι. Και τι θα τον κάνουμε, τα λαβάντα τον κύριο Καπρί. Καμία. Και τι θα τον κάνουμε. Εν Χριστώ, αδερφέ Γρηγόρη, καλημέρα. Όχι, αρχίζουν τα σάλια από την αρχή. Με μάτια δακρυσμένα και πόνο ψυχής θέλω να σου ανακοινώσω την παύση ακρόαση μετά από 15 χρόνια δική σου και του άλλου, ναι. Κυρίως του άλλου. Ναι. Εποχές ψοφιμίου στο κεφαλί, βετεράνος ηγεσίας, επταλοφίτης, κλεωμένης, ναού μεσήφης. Πάει εκπομπή. Τον ακούγαμε οι αριανοί χρόνια. 10 με 12, 2 με 4, την πανιέρα, ταξιαρχίες, αμέτρητα ξενύχτια, χιλιάδες ώρες. Εποχές του κυρίες και κύριοι, τότε που οι αριανοί γυρακλείς ακούγανε Μετρόπολης και οι άλλοι ακούγανε 103. Δυστυχώς ο διπλανός ξεπέρασε τα όρια προχτές τη βραδινή μαρμίτα. Έδειξε πως δεν έχει ιερά και όσια. Είναι ο Βερίκιος του ραδιοφώνου. Ναι. Ένας κύκλος έκλεισε για μένα και για πολλούς άλλους και ελπίζω για σένα. Ναι. Αυριανή προοπτική ραδιοφωνικής επαγγελματικής μου διαφήμισης πλέον πάβει. Ναι. Σε συμβουλεύω να απομακρυνθείς από δίπλα του και να αλλάξεις δίδυμο. Ναι. Δεν γίνεται να συνεπάρχει με κάποιον που κλεβάζει αυτά που πιστεύεις εσύ στο βωμό των αριθμών. Ναι. Συμβουλέψου το πνευματικό σου δίπλα του πλέον μόνο χάσιμο θα έχεις, ναι. Και ως παράγωγος και κυρίως ως άνθρωπος. Ήβρις, άτιν έμεσης, τύσεις να μην έρθουν ή σε δίπλα όταν έρθουν. Δεν το αξίζεις, με αγάπη, Δημήτρης Καπρίς. Τι δουλειά κάνει αυτός, τι είναι, αντιδήμαρχος? Καστοριά. Κλέβει καθόλου, ναι. Το Δήμο. Υπερτιμολογίες κάνει. Δεν ξέρω τι κάνει. Είναι αναμάρτητος. Υποσχέσεις δίνει και δεν... Φίλε μου Δημήτρη, να σου πω κάτι. Τι λες, στεναχωρέθηκα ρε φίλε. Φίλε μου Δημήτρη, ναι. Προέτραξες γιατί κάτι ήθελα να πεις σήμερα ο Κωστής. Όχι, δεν το λέω τώρα, αφού δεν το λέω. Αφού ο αντιδήμαρχος Καστοριάς δεν θα ξανακούσει Μετρόπολης για μένα, ξέρεις, το μεσημέρι δεν θα φάω καθόλου. Αντιδήμαρχε, κλέβεις εκεί στο Δήμο? Δεν κλέβεις, ε? Κάνεις καμία παρατυπία? Ρωτάω τώρα. Κάτι ήθελες να πεις σήμερα? Όχι, δεν λέω τίποτα. Μου είπες πάμε, κάτι... πάμε παρακάτω, κόκκινε. Πάμε. Μου γυρνάς τις κόρες των ματιών, αηδίασα. Και με σένα και με τον δήμαρχο της Καστοριάς. Ναι, αηδίασα. Γυρίσαν οι κόρες των ματιών. Από μένα. Ναι. Τελείωνε. Κοιτάξτε εκεί, μην κλέβετε τον κόσμο και στην Καστοριά, οι δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι. Να είστε τίμοι, σωστοί. Εντάξει. Να έχετε το Δήμο σωστό, να καθαρίζετε εκεί τις πλατείες και ταυτόχρονα έχετε την πόλη καλή. Και άστε τώρα από το πουλοίσκο και άμα δεν θέλετε, ακούστε κανέναν μία Μαρτόλο. Αϊντε, αϊντε, σαλιάριδες όλοι. Δηλαδή, πάμε. Αϊντε, σαλιάρι. Δηλαδή του λες ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο βαλέτο. Αυτό του λέω, του κυρίου. Ρε, τι λίθο βαλέτο τώρα. Ο πολιτικός τώρα θα κάνει κριτική σε μένα τώρα. Α, πιβιλε, πάρε πρίξου στη λίμνη της Καστοριάς. Άντε, τελειώνει. Να πάω να πνιγεί. Ναι, μη μου γυρίζεις στις κόρες των ματιών, δεν θέλω να παρεκτραπώ, τελείως. Για να μου κάνετε τώρα εσύ και ο αυτός μάθημα. Ξεβρωμήστε τις ψυχές σας πρώτα. Άντε, ευχαριστώ, αγόρι μου. Ξεβρωμήστε τις ψυχές σας. Μέσα στη βρώμα και στη δυσοδεία τώρα να κάνετε με ένα μάθημα. Άντε, μπράβο. Αν τέλειω. Από μένα έκανε τότε μάθημα. Φρε, μη με κάνεις μάθημα τώρα και εσύ και ο κάθε πολιτικάντης τώρα. Της Καστοριάς αντιδήμαρχος. Δεν θα ξανά δει. Ξέρεις τώρα, εγώ φαγουρήθηκε η μασχάλη μου. Έλα τώρα, δεν μπορώ. Τα σάλια και ο κόσμος δεν τα μπορεί τώρα. Σας έμαθε τόσα χρόνια. Όλοι οι κύριοι με τις γραβάτες κατακλέψατε τον κόσμο. Σταματήστε το παραμύθι.